Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι 5η 14 Απριλίου και αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα Τηλεόραση. Η ακρίβεια και τα μέτρα στήριξης κυριάρχησαν στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών της 5ης από το Γιάννη Οικονόμου. Δεν θα υπάρξουν ευρωπαϊκά μέτρα για την ακρίβεια, θα υπάρξουν εθνικά, τονίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δρυμία κριτική στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ασκεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, να επουλώσουμε τις πληγές μιας κοινωνίας, τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας. Πρώτο μέλημα της πολιτείας για το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, η δημιουργία της Σχολής Ψυχολογίας στο Διδημότυχο. Τι δηλώνει ο Υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος και για την ίδρυση του Τμήματος Εργοθεραπείας στην Κομοτηνή. Εγγένεια της χειρουργικής πτέρυγας τριών κλινικών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης. Δωρεά 12 κλινών της ΔΕΔΑ για την οτορινολαρυγκολογική κλινική του νοσοκομείου. Η ακρίβεια και τα μέτρα στήριξης κυριάρχησαν στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών της 5ης από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου. Όπως τόνισε ο ίδιος, αν δεν υπάρξουν ευρωπαϊκά μέτρα για την ακρίβεια, θα υπάρξουν εθνικά. Οι ευρωπαϊκές δράσεις για την στήριξη απέναντι στην ακρίβεια δεν πρέπει να αργήσουν, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, κατά το σημερινό briefing, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση εξαντλεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο για την στήριξη των πιο ευάλωτων οικοκυριών. Έχουμε αποδείξει ότι είμαστε μια κυβέρνηση που ξέρει να διαχειρίζεται κρίσεις επειδή διέπεται από πραγματισμό. Αντιμετωπίζουμε και διαχειριζόμαστε την πραγματικότητα χωρίς ιδεοληψίες και χωρίς ιδεολογικές αγκυλώσεις. Γιατί ύψιστη προτεραιότητα για μας είναι η προστασία του λαού και της πατρίδας. Οι εξελίξεις στην διεθνή οικονομία και το κύμα των εκρηκτικών ανατιμήσεων στην ενέργεια είναι κατακλυσμιαίες και είναι απόλυτη επιλογή μας να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας και την ενέργειά μας τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε δράσεις στήριξης νοικοκυριών, επιχειρήσεων και πολιτών. Εφόσον δεν υπάρξουν ευρωπαϊκά μέτρα, θα υπάρξουν εθνικά, είπε. Ο Πρωθυπουργός επιμένει στην προσπάθεια που υποστηρίζεται και από άλλους ηγέτες για μια ευρωπαϊκή λύση σε ένα πρόβλημα που είναι πανευρωπαϊκό και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μεμονωμένα. Είναι δεδομένο ότι κανένας εθνικός προϋπολογισμός σε καμία χώρα δεν μπορεί να σηκώσει ένα τέτοιο βάρος. Παγκόσμιες τρευλώσεις και φαινόμενα εσχροκέρδειας απαιτούν διεθνείς πρωτοβουλίες. Οι καιροί και οι άνθρωποι δεν μπορούν να περιμένουν, γι' αυτό και οι δράσεις αυτές δεν πρέπει να αργήσουν. Παράλληλα, σε εθνικό επίπεδο εξετάζονται διαρκώς όλα τα οικονομικά δεδομένα, προκειμένου να εξαντλούμε κάθε δημοσιονομικό περιθώριο για τη στήριξη της κοινωνίας και ιδίως των πιο αδύναμων και ταυτόχρονα να βρίσκουμε και να αξιοποιούμε νέες δυνατότητες. Ο κύριος Οικονόμου αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο «Δουλειές ξανά» που ψηφίζεται σήμερα από την Ολομέλεια και στάθηκε ιδιαίτερα στη ρύθμιση για τη φτηνή στέγη, λέγοντας ότι ο ΑΕΔ μπορεί να γίνει μοχλός προς αυτή την κατεύθυνση. Επανέλαβε ότι στην Ελλάδα το 37% του πληθυσμού δίνει πάνω από 40% του εισοδήματός του για στέγαση. Το στεγαστικό είναι μεγάλο πρόβλημα, είναι βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας και γι' αυτό παρεμβαίνουμε έγκαιρα, είπε και συμπλήρωσε ότι το συνολικό κυβερνητικό πρόγραμμα θα ξεδιπλωθεί σε λίγο καιρό. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η αντίδραση προσωποποιημένη, είπε ο κ. Οικονόμου, σχολιάζοντας τη στάση της αξιωματικής αντιπολίτευσης απέναντι στο νομοσχέδιο «Δουλειές ξανά». Είναι θλιβερό, αλλά από την άλλη και απολύτως αναμενόμενο, το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και σε αυτή την περίπτωση επέλεξε τη στήρα άρνηση και ουσιαστικά την αντικοινωνική στάση. Εγκλωβίστηκε στη μιζέρια και κατέφυγε για μια ακόμα φορά στη διαστρέβλωση και την παραποίηση. Έγινε περασπιστής της απάτης, αντιτάχθηκε στην πρόοδο και έμεινε στη συντήρηση των κακών κείμενων. Αντί να αντιπροτείνει εναλλακτικές πολιτικές, κατέφυγε ξανά σε ανακριβή στοιχεία, σε ψεύτικες καταγγελίες. Μιλά για αντεργατική πολιτική μιας κυβέρνησης που παρέλαβε την ανεργία στο 17,2% και την περιόρισε στο 12,8%. Επιμένει στο να παραμένουν στο Μητρώο του ΟΑΕΔ συμπολίτες μας που δηλώνουν άνεργοι και άρα εισπράττουν τα προνόμια με εισοδήματα 50 και 100 χιλιάδες ευρώ. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι από αύριο αναστέλλεται το πρόστιμο για τους ανεμβολίαστους άνω των 60. Το Πάσχα θα γιορταστεί με τα μέτρα που ισχύουν τώρα με τη σύσταση για χρήση μάσκας, όπου υπάρχει συνωστισμός, και πως όλες οι τελετές που είχαμε στερηθεί θα επανέλθουν χωρίς περιορισμούς. Σημείωσε ακόμη ότι από την 1η Μαΐου έρεται η υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού εμβολιασμού και νόσησης, έρεται η υποχρέωση χρήσης μάσκας για κλειστούς χώρους με εξαιρέσεις που θα ανακοινωθούν. Επίσης καταργούνται τα self-test στα σχολεία, οι μαθητές θα επιστρέψουν μετά το Πάσχα χωρίς τεστ,
ενώ για τους ανεμβολίαστους πολίτες μένει υποχρέωση ενός self-test για τους χώρους εργασίας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ολοκλήρωσε την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι από 1η Μαΐου επανέρχεται η λειτουργία στο 100% για όλους τους χώρους. Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, να επουλώσουμε τις πληγές μιας κοινωνίας που υπέφερε πολλαπλά αυτή την τριετία και να δώσουμε νόημα και περιεχόμενο σε μια νέα αρχή για την κοινωνία με την κοινωνία. Αυτά ήταν τα λόγια του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης εν όψη του τρίτου συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που ξεκίνησε περί τις 7.30 το απόγευμα. Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, να επουλώσουμε τις πληγές μιας κοινωνίας που υπέφερε πολλαπλά αυτή την τριετία και να δώσουμε νόημα και περιεχόμενο σε μια νέα αρχή για την κοινωνία με την κοινωνία, αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Αλέξης Τσίπρας, σε άρθρο του που δημοσιεύεται σε εφημερίδες της περιφέρειας εν όψη του τρίτου συνεδρίου του κόμματος. Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγάλη πολιτική αλλαγή έχει ήδη αρχίσει, σημειώνει και τονίζει πως το συνέδριο έρχεται να επεξεργαστεί και να επιβεβαιώσει τον χάρτη της διαδρομής προς την ήττα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, την ανάδειξη του ΣΥΡΙΖΑ σε πρώτο κόμμα στις εκλογές με απλή αναλογική και τον σχηματισμό προοδευτικής κυβέρνησης. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ασκεί δρυμία κριτική στην κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Μιλά για καταστροφική τριετία και προσθέτει ότι τα αποτελέσματα της πολιτικής του έχουν οδηγήσει την κοινωνία σε απόγνωση, οργή και την κυβέρνησή του στην αρχή του τέλους, επισημένοντας ότι παρέλαβε μια χώρα απελευθερωμένη από τα μνημόνια με γεμάτα ταμεία, που μετά από καιρό έβλεπε προοπτική για το μέλλον και με τις επιλογές του κατάφερε να τη γυρίσει πολλά χρόνια πίσω. Είναι μεγάλη η χαρά και η συγκίνηση που ανταμώνουμε ξανά, συντρόφισσες και σύντροφοι, αντιπρόσωποι των χιλιάδων μελών του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Σας καλωσορίζω όλους και όλες στο τρίτο συνέδριο τομής και συνέχειας του κόμματός μας. Σας καλωσορίζω σε μια γιορτή της συμμετοχής, του πολιτικού διαλόγου, της δημοκρατίας. Καλωσορίζω τη συμμετοχή σας, μα πιο πολύ καλωσορίζω την αποφασιστικότητά σας να μετατρέψουμε αυτό το συνέδριο σε ένα μεγάλο άλμα για την πολιτική αλλαγή που έχει ανάγκη ο τόπος. Να μετατρέψουμε αυτό το συνέδριο στην αρχή της αντίστροφης μέτρησης για μια προοδευτική κυβέρνηση που έχει ανάγκη ο τόπος. Ο κύριος Τσίπρας υπογραμμίζει ότι εκατομμύρια πολίτες βρίσκονται σήμερα σε καθεστώς γενικευμένης ανασφάλειας και απόγνωσης από την έκταση και τις εκατόμβες της πανδημίας, αλλά και από την πρωτοφανή ακρίβεια, την έκρηξη του ενεργειακού κόστους από τις επιλογές Μητσοτάκη, την καθήλωση των μισθών, την κυβερνητική ψευδολογία και εξαπάτηση. Στις συνθήκες αυτές η κοινωνία έχει τον λόγο, αναφέρει και σημειώνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κάνει ό,τι μπορεί για να μπορέσει αυτός ο λόγος να γίνει αίτημα πολιτικής αλλαγής και απέτηση για μια προοδευτική κυβέρνηση που θα γκρεμίσει το φαύλο καθεστώς Μητσοτάκη και θα βάλει τα θεμέλια για μια Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Τονίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα δώσει όλες τις δυνάμεις του για να έρθει το συντομότερο ημέρα των εκλογών και της πολιτικής αλλαγής για μια νέα αρχή. Διότι όπως προσθέτει, όσο περισσότερο παραμένει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόσο περισσότερα δεινά θα συσσωρεύονται στην κοινωνία και τη χώρα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, σύνεδροι του τρίτου συνεδρίου μας, ανταμώνουμε σήμερα σε ένα συνέδριο που από πολλούς έχει χαρακτηριστεί ιστορικό, σε ένα συνέδριο που εμείς οι ίδιοι το χαρακτηρίσαμε συνέδριο τομής και συνέχειας και είχαμε αποφασίσει εδώ και καιρό να το διεξάγουμε. Η πανδημία ήταν η αιτία που καθυστέρησε το αντάμωμά μας και ίσως το συνέδριό μας τελικά να γίνεται σε έναν κόσμο εντελώς διαφορετικό από εκείνον που είχαμε όταν το εξαγγείλαμε. Η διαρκώς ενδυνόμενη κλιματική κρίση, η πανδημία, ο πόλεμος, η ενεργειακή κρίση διαμορφώνουν ένα περιβάλλον αλλεπάλληλων
κρίσεων και πρωτόγνωρων προκλήσεων. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισημαίνει ότι στην προσπάθεια αυτή, όπως και στην προσπάθεια της προοδευτικής κυβέρνησης να ανατάξει τη χώρα, έχουν θέσει όλες οι δυνάμεις της κοινωνικής πλειοψηφίας. Σε αυτό το πλαίσιο κάνει ιδιαίτερη αναφορά στους εργαζόμενους που δεν τα βγάζουν πέρα, τους μικρούς και μεσαίους επιχειρηματίες που πνίγονται στα χρέη, τους νέους ανθρώπους που τους κλέβουν το μέλλον, τους συνταξιούχους που εξαπατήθηκαν. Όπως υπογραμμίζει όμως, σε αυτή την προσπάθεια έχουν θέσει και όλες οι πολιτικές δυνάμεις της δημοκρατικής πλειοψηφίας, που κατανοούν ή θα πρέπει να κατανοήσουν ότι η προγραμματική σύγκληση και η συνεννόηση αποτελούν σήμερα καθήκον απέναντι σε μια κοινωνία που στενάζει. Πρώτο μέλημα της πολιτείας για το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης αποτελεί η δημιουργία της σχολής ψυχολογίας στο Διδημότυχο. Αυτό δήλωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος, κάνοντας παράλληλα λόγο και για την ίδρυση του τμήματος εργοθεραπείας στην Κομοτηνή. Η ίδρυση του Τμήματος Ψυχολογίας στο Διδημότυχο είναι το πρώτο μέλημα της πολιτείας για το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, τόνισε ο Υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο ράδιο Χρόνος 87,5. Ο κ. Συρίγος χαρακτήρισε την απόφαση της δημιουργίας της σχολής στο Διδημότυχο ως ηλιμένη. Το πρώτο βήμα είναι η ψυχολογία. Να. Και σε δεύτερο βήμα είναι η εργοθεραπεία. Είναι ηλιμένες αποφάσεις ότι θα γίνουν αυτά τα δύο τμήματα. Διευθυνίζω. Ψυχολογία στο Δημότυχο, εργοθεραπεία στην Κομοτηνή. Ναι. Είναι ηλιμένες αποφάσεις. Υπάρχουν όμως κάποιες διαδικασίες οι οποίες εκ των πραγμάτων καθυστερούν. Υπήρξαν κάποιες καθυστερήσεις και από πλευράς αρχών στη Θράκη, να το πω έτσι γενικώς και αορίστως. Ναι, δεν θέλετε να το εξειδικεύσετε. Να μην το εξειδικεύσουμε, για να φωτογραφίσουμε. Γιατί υπάρχουν και αντιρρήσεις. Έχουμε... Υπάρχουν και αντιρρήσεις για να το καταλάβουμε. Όχι αντιρρήσεις, ναι. Δεν υπάρχει καμία. Απλώς χρειάζεται ορισμένα πράγματα να γίνουν με γρήγορους ρυθμούς. Αυτή τη στιγμή έχουμε επιτύχει μια καλή συνεργασία μεταξύ Δημοκρατίου Πανεπιστημίου, Περιφέρειας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Δήμου του Δημοτήχου στην προκειμένη περίπτωση για την ψυχολογία. Έχει βρεθεί και ο χώρος όπου θα αναγερθεί στα μέσα επόμενο χρονικό διάστημα νέα πανεπιστημιόπολη στο Διδημότυχο. Το ίδιο, όπως είπε ο Υφυπουργός Παιδείας, ισχύει και για το νέο τμήμα εργοθεραπείας στην Κομοτηνή. Στόχος είναι το νέο τμήμα να λειτουργήσει αμέσως με επάρκεια. Παράλληλα θα προχωρήσει και η εργοθεραπεία στην Κομοτηνή. Αυτό είναι κάτι που θα γίνει. Θέλει απλώς σωστά βήματα να μην γίνονται πράγματα στο πόδι. Δηλαδή η σχολή, το νέο τμήμα να λειτουργήσει με επάρκεια όταν θα λειτουργήσει αμέσως. Όταν ξεκίνησε η νομική σχολή είχε ιδρυθεί και μετά από 2-3 χρόνια ξεκίνησε τη λειτουργία της και λειτουργήσε με συγκεκριμένο τρόπο το πρώτο χρονικό διάστημα με επισκέπτες καθηγητές. Στο περιθώριο της συνέντευξης ο Υφυπουργός Παιδείας ερωτήθηκε και για την κατάσταση που επικρατεί σε πανεπιστημιακά τμήματα της Ουκρανίας που φιλοξενούν τμήματα ελληνικών σπουδών, απαντώντας πως εξετάζεται ακόμη και η φίτηση Ουκρανών τη νέα χρονιά σε ελληνικά τμήματα, μεταξύ των οποίων και το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Είμαστε σε επαφή με την πρόεδρο του Τμήματος Ελληνικής Γλώσσας στη Μαριούπολη. Mm-hmm. Προσπαθούμε να βρούμε στοιχεία επικοινωνίας και με τους καθηγητές ελληνικού τμήματος ελληνικής γλώσσας στο Κίεβο. Ο στόχος μας είναι αν μπορέσουμε να τους μεταφέρουμε για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά να φοιτήσουν στην Ελλάδα. Σε κάποιες από τις φιλοσοφικές σχολές ή σε κάποιες από τις φιλοσοφικές σχολές της χώρας, περιλαμβανομένου βεβαίως και του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου. Τα εγγένεια, κυρίες και κύριοι, της χειρουργικής πτέρυγας τριών κλινικών του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης έγιναν την Τετάρτη 13 Απριλίου. Παράλληλα, η διοίκηση του νοσοκομείου έκανε δεκτή τη δωρεά 12 κλινών της δημόσιας επιχείρησης δικτύων διανομής αερίου για την οτορινολαριγκολογική κλινική. Εγγενιάστηκε το απόγευμα της Τετάρτης 13 Απριλίου η χειρουργική πτέρυγα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης, όπου στεγάζονται η πρώτη, η ορειλά και η ουρολογική πανεπιστημιακή χειρουργική κλινική. Σώσον, Κύριε, το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της ευσεβέση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολύτερμα. Σπονσόν δωρεών αξίους ημάς πίσον Θεοτό και Παρθένε, α
παρορώσα τα πλημελήματα ημών και παρέχουσα η άματα της εν πίστη λαμβάνουση την ευλογία σου άγαντε. Οι κλινικές άλλαξαν προς το καλύτερο με σκοπό την βέλτιστη φιλοξενία των ασθενών και των συνοδών τους. Στο πλαίσιο αυτό, η δημόσια επιχείρηση δικτύων διανομής αερίου προχώρησε σε δωρεά 12 σύγχρονων νοσοκομιακών κλινικών με πρόσθετο εξοπλισμό στην νοτορινολαρυγγική κλινική του νοσοκομείου, υλοποιώντας επίσης εργασίες ανακαίνησης της κλινικής. Είναι ιδιαίτερη χαρά μας που καταφέραμε να ολοκληρώσουμε τη συγκεκριμένη δωρεά. Βάλαμε κι εμείς ένα μικρό λιθαράκι στην αναζωογόνηση, θα έλεγα εγώ, του νοσοκομείου. Όλες οι υποδομές, όπως γνωρίζετε, θέλουν συντήρηση και αναβάθμιση. Έτσι κι εμείς εστιάσαμε στο κομμάτι της υγείας, ιδιαίτερα μετά από μια τέτοια περίοδο, όπως είναι αυτή που ζούμε ακόμα της πανδημίας. Οι γιατροί για μας είναι ήρωες με την προσπάθεια και οι νοσηλευτές για την προσπάθεια που δώσαν, οπότε προσπαθήσαμε κι εμείς να τους δώσουμε μια ανάσα, να βελτιώσουμε λίγο τις συνθήκες και εργασίας για αυτούς και νοσηλείας για τους ασθενείς. Και ελπίζουμε το παράδειγμά μας να το ακολουθήσουν και άλλες εταιρείες, μέρος των κερδών τους να το επενδύουν σε πράξεις σαν τη συγκεκριμένη. Είμαστε ήδη σε ένα θάλαμο στο οποίο βλέπετε τι έχει περιλάβει ουσιαστικά η ανακαίνιση. Η ανακαίνιση έχει περιλάβει αλλαγή πατωμάτων, αλλαγή στα κουρτίνες και σκία στα παράθυρα, τα μπάνια, αλλά και έναν αριθμό 12 για την ακρίβεια, κρεβατιών υπερσύγχρονων μαζί με το συνοδό εξοπλισμό τους, δηλαδή κομωδίνα, βλέπετε και τηλεοράσεις ατομικές στο κάθε κρεβάτι. Τα κρεβάτια είναι τα πλέον σύγχρονα που υπάρχουν σήμερα στην αγορά, δηλαδή είναι πολύσπαστα, είναι ηλεκτρικά και πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο αναβαθμίζεται πραγματικά η ορειλά κλινική του Πανεπιστημίου μας, έτσι ώστε να είναι και οι νοσηλείες, οι μέρες νοσηλείας μάλλον των ασθενών καλύτερες και πιο εύκολες κατά τη διαμονή τους εδώ. Ταυτόχρονα να πω ότι η ίδια κλινική αλλά και οι υπόλοιπες έχουν αναβαθμιστεί και όσον αφορά τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό μέσα από μια σειρά προγραμμάτων ΕΣΠΑ τα οποία τρέχουν στο νοσοκομείο μας με τη βοήθεια της περιφέρειας και του περιφερειάρχη μας του κ. Μέτιου. Δεν σταματούμε εδώ, συνεχίζουμε και οι επόμενες κλινικές, οι τέσσερις που σας ανέφερα προηγούμενα, έχουν γίνει ανακαίνιση, τα χειρουργεία, η β' χειρουργική, το μικροβιολογικό. Με έξοδα του νοσοκομείου. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γίνονται εργασίες στη μονάδα ειδικών λοιμόξεων, η οποία ανακαινίζεται με μέρος δωρεάς και μέρος μέσα από τα χρήματα του νοσοκομείου και συνεχίζουμε έτσι ώστε κάποια στιγμή να πούμε ότι πραγματικά όλο αυτό το οποίο βλέπουμε, το οποίο σε μια 20ετία έχει φθαρεί και πραγματικά έχει φθαρεί πάρα πολύ, ότι το επαναφέραμε και είμαστε σε ένα καλό επίπεδο. Την εταιρεία για την γενναία της δωρεά ευχαρίστησαν και συνεχάρισαν επίσης ο διευθυντής της Ορειλά Κλινικής Μιχάλης Κατωτομιχελάκης, ο πρίτανης του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης Αλέξανδρος Πολυχρονίδης, ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης Άνθιμος και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης Γιώργος Καΐσας. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι με την ευγενική αυτή και πολύ σημαντική δωρεά της ΔΕΔΑ ουσιαστικά αναβαθμίζονται οι παρεχόμενες νοσηλευτικές υπηρεσίες για τον ασθενή μας, αλλά ταυτόχρονα δημιουργούμε και ένα εργασιακό περιβάλλον τόσο του όλου του υγειονομικού και του λοιπού προσωπικού που ειδικά τα τελευταία 2 χρόνια εν μέσω πανδημίας υπερέβαλαν αυτό και για να υποστηρίζουν καθημερινά τον πάσχοντα συνάνθρωπό μας. Τελειώνοντας λοιπόν, θα ήθελα να ευχαριστήσω το Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΔΑ, τον κύριο Τσάκα, ο οποίος ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημά μας για την ανακαίνιση της κλινικής και για την προμήθεια σύγχρονων κλινών μαζί με το συνοδό εξοπλισμό για τους ασθενείς μας. Να τον ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Πιστεύω είναι ένα έργο το οποίο θα το απολαύσουν χιλιάδες πάσχοντες συνάνθρωποι μας, διότι θα τους βελτιώσουμε την καθημερινότητά τους μέσα σε αυτόν εδώ το χώρο. Και είναι μια πράξη που δείχνει το κοινωνικό πρόσωπο της εταιρείας, όπως επίσης και την αγάπη του κυρίου Τσάκα και τη στήριξη προς τον πληθυσμό της περιοχής μας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που ουσιαστικά είναι το πανεπιστημιακό μας νοσοκομείο, είναι το νοσοκομείο αναφοράς. Θέλω να εκφράσω τις θερμότατες ευχαριστίες μου, όχι μόνο για την σημερινή χορηγία σας, για την ολοκλήρωση και τη βελτίωση των εγκαταστάσεων της Ορειλά Κλινικής, που σαφώς θα συμβάλλει στον τρόπο λειτουργίας και των συναδέλφων αλλά και της διαμονής όλων των ασθενών και των συνοδών τους,
αλλά θέλω να σας ευχαριστήσω ακόμα και για το τεράστιο ενδιαφέρον που δείχνετε για το Πανεπιστήμιο μας, το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, καθώς ήδη εδώ και μήνες έχετε επισκεφθεί την Βρετανία και έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες ένταξης και σύνδεσης και των τεσσάρων πανεπιστημιοπόλεων με το φυσικό αέριο και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Σήμερα ερχόμαστε με τη βοήθεια ανθρώπων, συνανθρώπων μας και συγκεκριμένα της δημοσίας επιχειρήσεως διανομής αερίου, το είπα καλά, να δώσει μια νέα μορφή όπως θα έπρεπε να έχει ολόκληρο το νοσοκομείο μας, αλλά και έτσι τμηματικά μια νέα μορφή σε αυτήν εδώ την κλινική. Συνήθως οι άνθρωποι συνηθίζουμε όταν και έχουμε συνδυάσει τους επιχειρηματίες ή να μετέχουν ή να μην μετέχουν ή όταν τελειώνουν το επιχειρήν να γίνονται αέρας. Εδώ η εταιρεία του αερίου δεν έγινε αέρας, αλλά παρέμεινε και με πολλές δωρεές σε ολόκληρη την περιοχή μας, όπως είδαμε και διαβάσαμε, ευεργετικά και στο νοσοκομείο μας έρχεται να βοηθήσει στην ποιότητα της ζωής και της περιθάλψεως αυτής εδώ της κλινικής. Σας συγχαίρουμε γι' αυτό. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ το διοικητή του νοσοκομείου για την πρωτοβουλία που πήρε, τον καθηγητή ο οποίος επίσης δουλεύει ασταμάτητα στην κατεύθυνση αυτή, να ευχαριστήσω επίσης τη ΔΕΔΑ. Το νοσοκομείο μας σιγά σιγά αναβαθμίζεται και μπορεί να εξυπηρετεί τους κατοίκους της πόλης μας με τέτοιο τρόπο που να μπορούν να έχουν υγεία κοντά και με οικονομικούς όρους. Μια πολύ σημαντική είδηση αυτή που παρακολουθήσαμε τώρα, κυρίες και κύριοι, και θα τη συζητήσουμε περαιτέρω με τον διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου της Αλεξανδρούπολης. Ο κύριος Βαγγέλης Ρούφος είναι στο δελτίο μας με την βοήθεια της τεχνολογίας μέσω Skype. Κύριε διοικητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Σταυλίδου, τι κάνετε? Είμαστε καλά και παρακολουθούμε έτσι με πολύ προσοχή όλα όσα εκτυλίσσονται στην περιοχή μας. Μεταξύ αυτών είναι και η είδηση και η χθεσινή εκδήλωση των εγγενείων που πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης με την ενίσχυση της οτορινολαρυγκολογικής κλινικής μετά τη δωρεά της ΔΕΔΑ των 12 κλινών από την ΔΕΔΑ. Κάτι που έρχεται από ό,τι φαίνεται να ενισχύσει το νοσοκομείο, την δυναμική του. Ναι, πράγματι έτσι είναι όπως το αναφέρατε. Χθες κάναμε και τα εγγένεια της συγκεκριμένης κλινικής και μάλιστα δεν είναι μια κλινική, είναι μια πτέρυγα χειρουργική στην οποία στεγάζονται η Οριλά κλινική, η Αλφα χειρουργική κλινική πανεπιστημιακή και η Ουρολογική πανεπιστημιακή κλινική. Η δωρεά από τη ΔΕΔΑ, και την ευχαριστούμε εδώ με την ευκαιρία την δημόσια επιχείρηση διανομής φυσικού αερίου και το διευθύνοντα σύμβουλό της, τον κύριο Μάριο Τσάκα, ο οποίος ήταν χθες και στα εγγένεια, για την ανταπόκριση του αιτήματος δωρεάς από την πλευρά του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Mm-hmm. Η ανακαίνιση αφορούσε ξενοδοχειακό εξοπλισμό, δηλαδή γίναν πατώματα, σκίαστρα και κουρτίνες στα παράθυρα, τα μπάνια και φυσικά και 12 κλίνες, όπως είπατε, με όλο το συνοδό εξοπλισμό τους, υπερσύγχρονες, έτσι ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες και νοσηλείας, αλλά θα έλεγα και οι συνθήκες εργασίας του προσωπικού, του υγειονομικού προσωπικού. Τώρα, αυτές τις νέες πτέρυγες, αυτή την χειρουργική κλινική που περιλαμβάνει μάλλον αυτό το σύνολο των κλινικών μέσα στο οποίο, στις οποίες περιλαμβάνονται όλες αυτές οι κλινικές που μας αναφέρατε, η οτορινολαρυγκολογική, η χειρουργική κλινική, μπορούν, καλύπτονται από τους εργαζόμενους που υπάρχουν στο νοσοκομείο, κύριε Ρούφο? Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Κοιτάξτε, καταρχήν θα σας πω, αλλά καταρχήν να αναφέρω ότι παρόλο που τα τελευταία 2 χρόνια βιώνουμε μια πανδημία, όλος ο πλανήτης αλλά και η χώρα και η περιοχή μας πλήττεται από την πανδημία, δεν πάψαμε στιγμή να προσπαθούμε να συντηρήσουμε και να ανακαινήσουμε ό,τι μπορούμε να ανακαινήσουμε με τις δυνατότητες που υπάρχουν από πλευράς δυνατοτήτων του Υπουργείου, στήριξης Υπουργείου αλλά και του προϋπολογισμού μας, αλλά και από δωρεές τις οποίες αναζητούμε. Και σας το λέω αυτό αναφέροντας ότι έχουν προηγηθεί οι ανακαινήσεις άλλων 3 κλινικών. Έχει ανακαινιστεί η Β' Πανεπιστημιακή Χειρουργική Κλινική, η οποία συστηγάζεται με την Πλαστική Χειρουργική. Είχαμε και νέα για την Πλαστική Χειρουργική το προηγούμενο διάστημα, τα θυμάστε. Έχει ανακαινιστεί ο χώρος των χειρουργείων ξενοδοχειακά και το χώρος του μικροβιολογικού. Αυτή τη στιγμή γίνονται εργασίες στη Μονάδα Ειδικών Λοιμόξεων
Τα προηγούμενα που σας ανέφερα ήταν με ίδιους πόρους, δηλαδή με πόρους από το νοσοκομείο μας. Η μονάδα ειδικών λοιμόξεων ανακαινίζεται αυτό το διάστημα που συζητάμε, τις επόμενες μέρες, δηλαδή στο επόμενο διάστημα μάλλον, όχι να μην λέω μέρες, θα έχει ολοκληρωθεί και γίνεται με, κατά το ίμιση με δωρεά κάποιου συμπολίτη μας ο οποίος θέλει να διατηρήσει και την ανωνυμία του και κατά το υπόλοιπο ίμιση με πόρους του νοσοκομείου. Ακολουθεί η παιδοχειρουργική κλινική, η οποία έχει επιλεγεί μεταξύ 70-80 προτάσεων, οι οποίες έγιναν προς το Ίδρυμα Λάτσι, έχει επιλεγεί έτσι ώστε να ανακαινιστεί πλήρως και λέω, όταν λέω πλήρως, ξενοδοχειακά και με κρεβάτια, πατώματα, μπάνια, κουφώματα, τα πάντα όλα. Η παιδοχειρουργική κλινική, να σας αναφέρω, στεγάζεται στο επίπεδο 0 στο νοσοκομείο μας και στον ίδιο χώρο, στην ίδια πτέρυγα, βρίσκονται και η αγκυροχειρουργική κλινική. Το υπόλοιπο κομμάτι, γιατί η δωρεά αφορά μόνο την παιδοχειρουργική, καταλαβαίνετε ότι το Ίδρυμα επιλέγει συγκεκριμένες κλινικές να ανακαινήσει ή να στηρίξει. Το υπόλοιπο θα γίνει πάλι με ίδιους πόρους από το νοσοκομείο μας. Άρα, στο επόμενο διάστημα θα έχουμε άλλη μια πτέρυγα, η οποία θα ανακαινιστεί πλήρως. Επίσης, να αναφέρω ότι έχουμε έρθει σε επαφή με το Ίδρυμα Λάτσι, το οποίο μας επισκέφθηκε πριν περίπου προμηνός, για να δει μια δωρεά η οποία έχει γίνει στη μονάδα ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, στη μονάδα νεογνών, και ταυτόχρονα έχει ακολουθήσει αίτημά μας που αφορά την παιδιατρική κλινική. Αυτά σας τα λέω γιατί έπονται το επόμενο διάστημα. Τώρα, όσον αφορά την ορειλά κλινική που αναφέραμε προηγουμένως και εγκαινιάσαμε χθες την ανακαίνισή της, να πούμε ότι ταυτόχρονα με τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό, ο οποίος πραγματικά καλύφθηκε μέσω της δωρεάς, να σας πω ότι και ο νέος ιατρομετρολογικός εξοπλισμός, υπερσύγχρονος, ο οποίος έχει έρθει στην κλινική μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, τα οποία τρέχουν όλο αυτό το διάστημα και, και φέτος και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και πολλά έπονται μέσω της περιφέρειας και του προγράμματος ΕΣΠΑ. Και εδώ ευκαιρία να ευχαριστήσω και τον περιφερειάρχη μας, τον κύριο Χρήστο Μέτριο, για την άριστη συνεργασία και τη στήριξη του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Όσον αφορά για την ερώτηση, τώρα για ερώτησή σας, για να έρθω σε αυτό, για το ιατρικό προσωπικό. Η κλινική και η συγκεκριμένη, η ορειλά που αναφερόμαστε, σήμερα μάλιστα ήρθε κάλυψη γιατρού, ο οποίος βρίσκεται σε αναστολή τρίμηνο συν τρίμηνο. Καταλαβαίνετε ότι αυτή μία γιατρός ουσιαστικά από την κλινική έχει φύγει σε αναστολή, καλύφθηκε αυτή η θέση. Mm-hmm. Περιμένουμε την έγκριση ενός επιμελητή και κατά τα άλλα πιστεύω και σύμφωνα και με τον διευθυντή της, τον κύριο Κατομιχελάκη, τον οποίο επίσης ευχαριστώ για την ευκαιρία, η κλινική είναι πλήρης και από πλευράς ιατρικού προσωπικού. Και από νοσηλευτές. Γιατί μιλάμε για μια κατηγορία ιατρικού προσωπικού που έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ κατά την περίοδο της πανδημίας, έτσι, μέσα στο νοσοκομείο, όπως και σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας μας άλλωστε, και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό και το ρωτώ. Ναι, κυρία Σταπουλίδου, δεν κρύβω τα λόγια μου, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα στο νοσοκομείο μας, αλλά θεωρώ σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας, είναι η εξέβρεση νοσηλευτών. Αυτά τα δύο χρόνια της πανδημίας έχουν προσληφθεί σχεδόν όλοι οι νοσηλευτές οι οποίοι υπήρχαν διαθέσιμοι στην αγορά. Δηλαδή, πολύ δύσκολα βρίσκονται πλέον νοσηλευτές. Να σας πω ότι στους τελευταίους πίνακες επικουρικούς, να πούμε ότι στο νοσοκομείο μας τη διετία αυτή, από το 20 μέχρι το 22, γίναν περίπου 115 με 120 προσλήψεις νοσηλευτών. Επικουρική, βέβαια, το τονίζουμε αυτό για να μην έχουμε για τη διευκρίνηση ότι κάποιοι λένε δεν είναι μόνιμες θέσεις. Επίκειται ήδη βγαίνει τις επόμενες μέρες η προκήρυξη για μόνιμες θέσεις, τις οποίες θεωρώ θα καταλάβουν οι ίδιοι αυτοί οι επικουρικοί, γιατί από ό,τι θα το είδατε και έχετε ενημερωθεί, πρημοδοτούνται ή επιδοτούνται, μοριοδοτούνται μάλλον, πάρα πολύ λόγω της πανδημίας τα δύο χρόνια τα οποία στήριξαν όλο αυτό το σύστημα για να ανταπεξέλθουμε στην πανδημία. Τώρα, σας λέω ότι στην τελευταία προκήρυξη, στην τελευταία μάλλον λίστα των επικουρικών, έχουν δηλώσει στο νοσοκομείο μας 7 άτομα ΠΕ, 15 ΤΕ και περίπου 50 ή 70 ΔΕ. Δηλαδή, σας τα λέω αυτά γιατί είναι πραγματικά μικρά τα νούμερα, πολύ μικρά. Δηλαδή, δεν υπάρχουν πολλοί διαθέσιμοι νοσηλευτές. Ότι όποιος τελειώνει σήμερα νοσηλευτές, και είναι ένας χώρος, θα έλεγα και στα παιδιά στα οποία είναι στην εκπαίδευση και φέτος δίνουν πανελλήνες, είναι μια κατεύθυνση στην οποία έχει άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. Ναι. Άρα, θα γίνουν προσλήψεις και το επόμενο διάστημα και προφανώς είναι το σημείο, το κομμάτι εκείνο στο οποίο πονάμε και εμείς και όλη η Ελλάδα. Σε σχέση με τις αναστολές των υγειονομικών υπάρχει κάτι νεότερο, γιατί είναι ένα θέμα που επίσης στήχησε στα νοσοκομεία. Είναι ένα θέμα στο οποίο έχει απαντήσει ο Υπουργός. Mm. Έχουν πάρει παράταση μέχρι τέλος του έτους. Από εκεί πέρα ένα θέμα που το χειρίζεται κεντρικά το Υπουργείο και θα έλεγα και η κυβέρνηση
Δεν είναι κάτι το οποίο θα μπορώ να σας το απαντήσω εγώ. Τώρα, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Προχωρούν οι εργασίες για την κατασκευή του κόμβου από την Εγνατία Οδό για μία έξοδο προς το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης, ένα χρόνιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, κύριε Ρούφο. Σε ποιο σημείο βρίσκονται οι εργασίες, οι οποίες πριν από λίγο διάστημα μάλιστα ξεκίνησαν? Ναι, πράγματι, οι εργασίες αυτές ξεκίνησαν πριν από λίγο διάστημα. Έχει οριοθετηθεί η διαδρομή από την οποία θα περάσει, θα γίνει το άνοιγμα από την πόλη προς το νοσοκομείο και θα ολοκληρωθεί πάρα πολύ σύντομα, θα έλεγα, δηλαδή πριν το τέλος του καλοκαιριού θα έχει ολοκληρωθεί. Εγώ σε εκείνο που θέλω να επιμείνω όμως, και είναι αυτό το οποίο επέμεινα από την πρώτη στιγμή στις επαφές μου με την Εγνατία ΑΕ και με τον Διευθύνοντα Σύμβουλό της, τον κύριο Κουτσούκο, με τον οποίο έχω μια άριστη σχέση και συνεργασία, είναι ότι για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο θα πρέπει να γίνει και το άνοιγμα από το νοσοκομείο προς την πόλη. Αυτό το κομμάτι είναι το δυσκολότερο, θα έλεγα, γιατί από την πόλη προς το νοσοκομείο υπάρχει ο χώρος, οι απαλωτριώσεις δηλαδή από πλευράς Εγνατίας, έτσι ώστε είναι σχετικά πιο εύκολο, άρα δεν χρειάζεται να έρθουμε σε διαπραγμάτευση με κάποιον από τους ιδιώτες ή να γίνουν απαλωτριώσεις, κάτι το οποίο σήμερα η Εγνατία δεν μπορεί να κάνει ως επιχείρηση. Αντίστροφα τώρα, από το νοσοκομείο προς την πόλη, αυτό το κομμάτι, η μελέτη ολοκληρώνεται, θα είναι και μάλιστα έτοιμη τις επόμενες μέρες, απλώς αυτό το διάστημα η Εγνατία τρέχει ένα τεράστιο έργο στη Χαλκιδική και λόγω τουρισμού, το οποίο πρέπει να το ολοκληρώσει στο επόμενο 20ήμερο, και θα είναι εδώ ο Διευθύνων Σύμβουλος για να δούμε, να μας παραδώσει τη μελέτη του ανοίγματος από το νοσοκομείο προς την πόλη. Επιμένω σε αυτό πάρα πολλές φορές, επιμένω γιατί θα φέρει μια αποσυμφόρηση της κίνησης του παραλιακού δρόμου Αλεξανδρούπολης Μάκρης, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Καταλαβαίνετε ότι σε ένα νοσοκομείο στο οποίο εργάζονται 1.500 άνθρωποι, αν προσθέσουμε τους επισκέπτες, αν προσθέσουμε και τους ανθρώπους που δουλεύουν στο πανεπιστήμιο, καταλαβαίνετε ένας τεράστιος αριθμός συμπολιτών μας καθημερινά κινείται σε αυτή την κατεύθυνση. Στο κομμάτι αυτό να σας πω ότι θα μας χρειαστούν δύο μικρά τμήματα αγροτεμαχίων, τα οποία έχω επικοινωνήσει και έχω πάρει τις δεσμεύσεις από πλευρά των ιδιοκτητών ότι παραχωρούνται. Αν είναι κάτι το οποίο θα γίνει και αυτό, αλλά δεν μπορώ να δώσω χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα γίνει. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ στο σημείο αυτό για το χρόνο και τη συζήτηση, κύριε Διοικητά. Είναι πολλές οι εξελίξεις πάντοτε γύρω από το νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης που τις παρακολουθούμε και θα είμαστε σε επαφή. Καλή συνέχεια. Κυρία Σταμπουλίδου, προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα έστω και μέσω πανδημίας. Ειδικά όσο αφορά τη συντήρηση του νοσοκομείου, ακούμε τις φωνές των συμπολιτών μας, οι οποίοι πραγματικά διαμαρτύρονται για επίπεδο σε κάποιες κλινικές που δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να είναι. Κανέναν από όλους μας δεν τιμά, ούτε τη διοίκηση, ούτε και τους γιατρούς, ούτε τους εργαζόμενους που βρίσκονται εκεί. Αλλά προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα. Σας λέω, γιατί επί 20 χρόνια από τη μέρα που κατασκευάστηκε το νοσοκομείο, δεν έχουν γίνει συντηρήσεις, και καταλαβαίνετε κι εσείς και για το σπίτι σας και για το σπίτι μου και για το οτιδήποτε. Κάτι που δεν το συντηρείς, όταν έρθει η ώρα και περάσουν τα 20 χρόνια, καταλαβαίνετε είναι πολύ πιο δύσκολο να ολοκληρωθεί σε ένα σύντομο διάστημα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, η τιμή του αρνιού θα σημειώσει αύξηση 30 με 40% το φετινό Πάσχα, ανάβοντας κυριολεκτικά φωτιές στα πορτοφόλια των οικοκυριών. Σημαντικό ρόλο στην τιμή θα παίξει η επάρκεια αμνοερυφίων στην αγορά. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι ήδη υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 30% σε σχέση με πέρυσι στα κρέατα, στο αρνάκι, το κατσικάκι και τα αυγά. Με τη μεγάλη εβδομάδα να βρίσκεται πρώτο μπυλόν, η τιμή του οβελία απασχολεί τόσο τους εμπόρους όσο και τους καταναλωτές. Τώρα αυτή τη στιγμή σφάζουν οι εμπόροι 7,5 ευρώ. Για το Πάσχα θα ανέβει κι άλλο, θα ανέβει για το Πάσχα. Για το Πάσχα μπορεί να πάνε 8,5 ευρώ, λένε, 8,5 με 9 ακούγεται και όλα. Όλα αυτό στο σφαγείο. Σε εσάς σε τι τιμή θα φτάσει και πώς θα μετακυλήσει αυτό στον καταναλωτή? Από 13 ως 15. Από 13 ευρώ ως 15 θα φτάσει το κατσίκι και το αρνί στο κρεοπωλείο για να πουληθεί. Ο Κωνσταντίνος Καραλής αναφορικά για την επάρκεια των αμνοερυφίων και αν αυτή επηρεάζεται από το καθολικό Πάσχα που έχει διαφορά μόλις μία εβδομάδα από το ορθόδοξο Πάσχα. Τονίζει ότι φέτος δεν έχουν φύγει από τον ομό μας ερήφια για Ιταλία και άλλες χώρες, δίνοντας τέλος στις φήμες που κυκλοφορούν. Επισημαίνει όμως ότι φέτος με αφορμή το καθολικό
Καθολικό Πάσχα έχουν φύγει από τον ομό πολλά βοοειδή, με αποτέλεσμα η τιμή στο μοσχάρι να έχει μια αύξηση που αγγίζει το 30%. Φέτος δεν ακούστηκε ότι τα πήραν για το Καθολικό Πάσχα, αντιθέτως για τα μοσχάρια είπαν ότι τα μάζεψαν και έφυγαν Ιταλία. Με τα κατσίκια δεν ακούστηκε ότι ήρθαν εμπόρια από το εξωτερικό για να μαζέψουν. Αυτό με τα μοσχάρια, τι επιπτώσεις θα έχει στην ελληνική κοινωνία? Ανέβηκε η τιμή του μοσχαριού κατά πολύ, κατά 30% πάνω είναι, 30% το λιγότερο. Οι ζωοτροφές ανέβηκαν, οι διπλές πήγαν. Παίρναμε με 23 λεπτά καλαμπόκι και έφτασε 38-40 λεπτά το καλαμπόκι. Τα πετρέλαια να μετακινούνται, να πηγαίνουν στις μονάδες τους, αυτά από 1 ευρώ, 2 ευρώ πήγε. Όλα αυτά συντέλεσαν για να ανέβουν, παιδιά, και οι παραγωγοί δεν βγαίνουν αλλιώς. Δεν βγαίνουν. Το πασχαλινό τραπέζι θα κοστίζει 40% περισσότερο από την προηγούμενη χρονιά, καίγοντας τους καταναλωτές. Για να συνοψίσουμε, το πασχαλινό τραπέζι τι θα κοστίσει τελικά στον καταναλωτή? Σε μία αύξηση, αν μιλάμε με ποσοστό, πόσο επιπλέον? 40% πάνω, πιστεύω. Η κατάσταση που βιώνουν οι πολίτες είναι απελπιστική, διότι όπως μας αναφέρει ο Κωνσταντίνος Καραλής, η ακρίβεια βάζει φρένο στην κατανάλωση, με τους πολίτες να περιορίζονται στην αγορά πολύ μικρών ποσοτήτων και με τους επιχειρηματίες να μην ελπίζουν στην κίνηση του Πάσχα για να βελτιώσουν τους τζίρους τους και να καλύψουν τη χασούρα των προηγούμενων μηνών. Και μην νομίζετε ο κόσμος δεν έχει και λεφτά. Δεν... πολύ ακρίβεια, τα πάντα όλα. Δεν υπάρχει, μπαίνουν μέσα και κοιτάζουν τον τιμοκατάλογο ο κόσμος και μετά παραγγέλνουν. Δηλαδή τώρα με 300 γραμμάρια κιμά που λένε θα σώσουμε εμείς που σφάζουμε ένα μοσχάρι, δυο μοσχάρια τη βδομάδα, με 300 γραμμάρια δεν σώνεται το μοσχάρι. Αυτό που θέλετε να μου πείτε είναι δηλαδή ότι ο Έλληνας, ναι, θα κάνει το πασχαλινό του τραπέζι, αλλά θα περιορίσει την ποσότητα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές? Σίγουρα, γιατί δεν έχει ο κόσμος, παιδιά. Εμείς είμαστε σε καθημερινή βάση με τον κόσμο, βλέπουμε ότι ζορίζονται, όλοι γκρινιάζουν, δεν βγαίνει ο κόσμος. Πολύ ακρίβεια, πολύ ακρίβεια. Στο μέτωπο της πανδημίας, κυρίες και κύριοι, τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα τις τελευταίες 24 ώρες που καταγράφονται στη χώρα μας είναι 9.308. Στον Εύρο εντοπίζονται 74 νέα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο. Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες ήταν 9.308. Ο συνολικός αριθμός των ατόμων που νόσησαν ανέρχεται σε 3.216.256, εκ των οποίων 49% άνδρες. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 57, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 28.406 θάνατοι. Το 95,4% είχε υποκείμενο νόσημα ή και ηλικία 70 ετών και άνω. Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 334. Οι εισαγωγές νέων ασθενών COVID-19 στα νοσοκομεία της επικράτειας είναι 245. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καταγράφονται 310 νέα κρούσματα. Πιο συγκεκριμένα, 74 στον Εύρο, 25 στη Ροδόπη, 45 στην Ξάνθη, 88 στην Καβάλα, 4 στη Θάσο και 74 στη Δράμα. Μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου Αλεξανδρούπολης μπορεί κανείς πια να υιοθετήσει ένα αδέσποτο σχεδόν με ένα κλικ. Σκοπός του προγράμματος είναι η σταδιακή μείωση του αριθμού των αδέσποτων μέσω της ενημέρωσης των πολιτών για όλο αυτό το θέμα. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης μέσα από μια πρωτοποριακή σελίδα ενισχύει το πρόγραμμα υιοθεσίας αδέσποτων ζώων, κάνοντάς την να μοιάζει με παιχνιδάκι, καθώς αρκεί ένα και μόνο κλικ. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα αδέσποτων ζώων, θέσαμε σε κυκλοφορία και σε άμεση επαφή, επικοινωνία με τους δημότες μας, την ιστοσελίδα πλέον του Δήμου για τα αδέσποτα ζώα, μια σύγχρονη σελίδα που εκεί πέρα έχουμε τις φωτογραφίες όλων των ζώων που φιλοξενούνται στο Δημοτικό Κοινοκομείο και τα οποία αυτά ζωντανά προσφέρονται προς νόμιμη υιοθεσία από υπεύθυνους κηδεμόνες, συνδημότες μας και όχι μόνο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στις 15 περίπου μέρες λειτουργίας της έχει καταφέρει να δώσει για υιοθεσία 8 αδεσποτάκια, προσφέροντάς τους ένα καινούριο σπίτι. Με μεγάλη χαρά μπορούμε να πούμε ότι μετά τις 2 εβδομάδες περίπου, που είναι πλέον στον αέρα η επίσημη αυτή ιστοσελίδα του Δήμου, έχουμε περίπου 8 νόμιμες υιοθεσίες. Μέσω της ιστοσελίδας αυτής παρουσιάζουμε και διάφορες μελλοντικές δράσεις και events που έχουμε προγραμματίσει για το υπόλοιπο του 2020. Στηρίζοντας και εμπράκτους την αγάπη μας προς τα ζώα και την διάθεση οργάνωσης της ζωής τους και των δικαιωμάτων τους εκτός του κοινοκομείου. Σκοπός του προγράμματος είναι η σταδιακή μείωση του αριθμού των αδέσποτων μέσω της ενημέρωσης των πολιτών, της σύντησης, της περισυλλογής, της καταγραφής, της σήμανσης, της στήρωσης, του εμβολιασμού, των φιλοξενιών, των υιοθεσιών των αδεσπότων, καθώς και τη συνεργασία της Δημοτικής Αρχής με εθελοντές και φιλοζωικά σωματεία. Σκοπός μας είναι η άμεση σταδιακή μείωση των αδέσποτων ζώων, κυρίως μέσω της ενημέρωσης που πρέπει να παρέχουμε. Έχουμε υποχρέωση ως πολιτεία και ως Δήμος προς τους δημότες. Αναζητούμε προς υιοθεσία των αδεσπότων υπεύθυνους κηδεμόνες και γενικότερα να παρέχουμε μια σειρά από πληροφορίες σε σχέση με τις στηρώσεις, την διατροφή, την περισυλλογή, την καταγραφή, την σήμανση των αδέσποτων ζώων αλλά και των δεσποζόμενων, εφόσον απευθυνόμαστε μέσω της ιστοσελίδος και στους δημότες οι οποίοι έχουν ήδη ένα ζώο στο σπίτι τους, έχουν αναλάβει το πλαίσιο ευθυνών προκειμένου νόμιμα να το κατέχουν και υπεύθυνα να το κηδεμονούν, και γενικότερα να παρουσιάσουμε και τις πολύ καλές σχέσεις συνεργασίες που αναπτύσσουμε με τις διάφορες εθελοντικές και όχι μόνο αλλά και φιλοζωικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Οι πολίτες που ενδιαφέρονται να υιοθετήσουν ένα σκυλάκι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Δήμου alexpolis.gr/strays/ και εύκολα και γρήγορα ένα αδεσποτάκι θα γίνει δικό τους κατ' εφαρμογή του νόμου 4830/21. Για το πρόγραμμα των ακολουθιών της Μεγάλης Εβδομάδας που ξεκινά από την Κυριακή των Βαΐων στις εκκλησίες της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης, μίλησε στη Δέλτα Τηλεόραση ο πρωτοσύγγελος της Μητρόπολης, πατήρ Ειρηναίος Λαυτσής. Βρισκόμαστε μία ανάσα πριν από τη μεγαλύτερη γιορτή της Ορθοδοξίας. Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι πρώτων πυλών και οι εκκλησίες της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης ετοιμάζονται να υποδεχθούν τους πιστούς τους. Μας αξιώνει ο Θεός και φέτος να ζήσουμε και να βρισκόμαστε πλέον στις πύλες της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδος. Στην Ιερά Μητρόπολη Αλεξανδρουπόλεως, δόξα τω Θεώ, και μετά από 2 χρόνια της δοκιμασίας ή της απομάκρυσης του κόσμου από τη συμμετοχή στη λατρεία, κυρίως στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα, όλοι οι ναοί πάλι θα λειτουργήσουν και θα υποδεχθούν και θα ζήσουμε και θα βιώσουμε όλοι τα πάθη και την Ανάσταση του Χριστού μας. Από την Κυριακή των Βαΐων το βράδυ ξεκινάει η Μεγάλη Εβδομάδα. Η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα αρχίζει την Κυριακή των Βαΐων το βράδυ, όπου πραγματοποιείται η πρώτη ακολουθία του νυμφίου. Στις 7:30 λοιπόν, την Κυριακή το βράδυ, αρχίζει η Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Από την Κυριακή των Βαΐων έως τη Μεγάλη Τετάρτη, οι ακολουθίες είναι στις 7:30 το απόγευμα. Κάθε μέρα οι ακολουθίες είναι, μιλώ για τις εσπερινές ακολουθίες κυρίως μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη, δηλαδή έχουμε την Κυριακή των Βαΐων στις 7:30. Το ίδιο την Μεγάλη Δευτέρα το απόγευμα, Μεγάλη Τρίτη το απόγευμα και Μεγάλη Τετάρτη το απόγευμα. Την Μεγάλη Τετάρτη, έτσι λοιπόν, οι πρώτες μέρες είναι 7:30 ώρα το απόγευμα. Επιπλέον τη Μεγάλη Τετάρτη, όπου πραγματοποιείται και το ευχέλαιο, θα έχουμε στην πόλη 2 ευχέλαια, επειδή συνήθως το εκκλησίασμα είναι μεγάλο, αλλά και επειδή κάποιος βολεύει το πρωί στις 11 στους ναούς και στις 4:30 το απόγευμα. Έπειτα μπαίνουμε στις ημέρες των Αγίων Παθών, την Μεγάλη Πέμπτη έχουμε στους ναούς από τις 7 έως τις 9:30 το πρωί τη Θεία Λειτουργία, και το βράδυ η ακολουθία των Αγίων Παθών στις 7. Το ίδιο είναι και την Μεγάλη Παρασκευή το απόγευμα. Είναι 7. Έτσι έχουμε
όλες τις πρώτες μέρες μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη 7.30 οι ακολουθίες οι απογευματινές, Μεγάλη Πέμπτη τα πάθη στις 7, Μεγάλη Παρασκευή επιτάφιος στις 7. Την Μεγάλη Παρασκευή το πρωί 8 με 12 έχουμε την ακολουθία του Εσπερινού και της αποκαθυλώσεως του Κυρίου μας. Το Μεγάλο Σάββατο το πρωί πάλι κανονικά η Θεία Λειτουργία της Πρώτης Αναστάσεως, όπως λέμε, και το βράδυ στις 11 ο Όρθρος, η Ενακτήριος ακολουθεί, όπως λέει, Χριστός Ανέστη στις 12 και έπειτα μέχρι 2:15, 2:30 η Ανάσταση. Όλη λοιπόν την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα φέτος δεν έχουμε κανένα περιορισμό σε ό,τι αφορά τα μέτρα, σε ό,τι αφορά την αριθμητική, θα έλεγα, των πιστών μέσα στο ναό. Μόνο έχουμε μία υποχρέωση. Σε όλους τους ναούς μέσα έχουμε μάσκα. Ύστερα από τα δύσκολα χρόνια της πανδημίας που διανύσαμε, οι ναοί θα είναι φέτος ανοιχτοί, έχοντας επιστρέψει στην κανονικότητα. Φέτος λοιπόν, με τη χάρη και το έλεος του Θεού, οι ναοί μας θα είναι ανοιχτοί. Ο κόσμος θα μπορεί να έρθει όποτε θέλει, όσο θέλει και όσοι κι αν είναι μέσα, γιατί έχουμε ανάγκη να ζήσουμε και να πάρουμε δύναμη από αυτές τις ξεχωριστές ημέρες στη ζωή αλλά και στην ψυχή του καθενός μας. Οι λιτανίες που έχουμε, οι μεγάλες, ας το πω έτσι, την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα είναι τρεις. Είναι του Επιταφείου και του Εσπερινού της Αγάπης η λιτανία. Θα γίνουν όλες κανονικά. Το ίδιο ισχύει φέτος, επιστρέψαμε στα φυσιολογικά, και για την ώρα της Αναστάσεως, έτσι, και για τον κόσμο. Όλοι μέσα στο ναό με μάσκα. Τα αποκαλυπτήρια ενός μνημείου που αφορά το θρακικό ελληνισμό θα γίνουν στο περιβάλλοντα χώρο του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Νικολάου στην Αλεξανδρούπολη την Κυριακή 17 Απριλίου στις 11 το πρωί. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί με αφορμή τα 100 χρόνια μετά την ολοκλήρωση του δράματος από τα πάθη που βίωσε ο ελληνισμός της Θράκης. Την Κυριακή 17 Απριλίου και ώρα 11 το πρωί θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου του Θρακικού Ελληνισμού στον προάβλιο χώρο του Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Νικολάου στην Αλεξανδρούπολη. Φέτος, το 2022, συμπληρώνονται 100 χρόνια από τον Οκτώβριο του 1922, όπου τελέστηκε με τον πιο θρακιαστικό τρόπο η εκένωση της Ανατολικής Θράκης, χωρίς να πέσει ούτε μία σφαίρα, τη στιγμή που πάνω από 200.000 συμπατριώτες μας και ένα μεγάλο κομμάτι του ελληνικού στρατού ήταν μέσα στην Ανατολική Θράκη, όμως μέσα σε μία νύχτα, λόγω των γεωστρατηγικών και πολιτικών συνθήκων, αναγκάστηκαν όλος αυτός ο κόσμος, όλος αυτός ο ελληνισμός να αφήσει τις πατρογονικές του εστίες και να μεταβεί στην ελεύθερη τότε Ελλάδα. Ο Δημήτρης Κελεμίδης, πρόεδρος της ΕΠΟΦΕ, κάνει λόγο για τη μνήμη των χιλιάδων προγόνων μας που υπήρξαν θύματα των τραγικών εκείνων στιγμών της ιστορίας, υπογραμμίζοντας ότι αποκαθίστανται με την ανέργεση ενός μνημείου θρακικού ελληνισμού. Ένα μνημείο που κάθε θρακιώτης και θρακιώτησα αξίζει και πρέπει να είναι στην συνάντηση με την ιστορία την Κυριακή 17 Απριλίου και ώρα 11 το πρωί, γιατί θα δει και το σκεπτικό όλο αυτό του μνημείου που συμβολίζει τις διπλές πόρτες, δύο διπλές πύλες. Η πρώτη συμβολίζει την μαρτυρική έξοδο των προγόνων μας από την Ανατολική και Βόρεια Θράκη και η δεύτερη την λυτρωτική είσοδο στην ελεύθερη τότε Ελλάδα. Οι συμπράττοντες φορείς που συνεργάστηκαν για να δημιουργηθεί το μνημείο είναι η Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Εύρου και η Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Στρατού Παράρτημα Αλεξανδρούπολης, υπό τη σκέπη και τις ευλογίες της Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Γίνεται χάρη ενός άλλου φορέα που δεν είναι άλλος από την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού Εύρου και προσωπικά στο πρόσωπο του Προέδρου αυτής
του αντιστράτηγου αποστρατεία κυρίου Πρόδρομου Φωτακίδη. Θέλουμε να απευθύνουμε τις θερμές μας ευχαριστίες σε όλο αυτό που προσπαθούμε ως Ένωση Πολιτιστικών Φορέων Εύρου τα τελευταία 8 χρόνια να υπάρξει επιτέλους ένα μνημείο θρακικού ελληνισμού που θα αποτελέσει το εφαλκτήριο και το πρώτο βήμα στην απέτηση που έχουμε πλέον από την επίσημη ελληνική πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς, που δεν είναι άλλο από το Υπουργείο Εσωτερικών και την Ελληνική Βουλή, τη Βουλή των Ελλήνων, να αναγνωρίσει επιτέλους την 6η Απριλίου του 1914 ως Εθνική ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Θράκης. Πρωταθλήτρια Ελλάδας στους σχολικούς αγώνες Τίβου αναδείχθηκε η Νικολέτα Αντωνιάδη. Παράλληλα έγιναν γνωστοί όλοι οι πρωταθλητές στο σχολικό πρωτάθλημα Εύρου και συγκεκριμένα στα ομαδικά αθλήματα. Την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 100 μέτρων με εμπόδια στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα Στίβου στο Βόλο κατέκτησε η Νικολέτα Αντωνιάδη. Εκπροσωπώντας το Γενικό Λύκειο Διδημοτήχου όπου είναι μαθήτρια, η αθλήτρια των Μυρμηδόνων τερμάτισε πρώτη με 13,98 αφήνοντας δεύτερη την Τέλειου από το δεύτερο Γκέλ Ρόδου με 14,17 και τρίτη την Αδάμου από το Λύκειο Βεργίνας με 14,51. Στην ίδια διαδρομή η Αριστεία Δαστερίδη από το τρίτο Γκέλ Αλεξανδρούπολης, αθλήτρια του Εθνικού, κατέκτησε την έκτη θέση με 15,02. Παράλληλα στον Εύρο έγιναν γνωστές οι πρωταθλήτριες ομάδες στα ομαδικά αθλήματα. Στο βόλεϊ την κατάκτηση του σχολικού πρωταθλήματος στον Εύρο πανηγύρισαν οι ομάδες αγοριών και κοριτσιών του 3ου Γενικού Λυκείου Αλεξανδρούπολης. Τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια στον τελικό του νομού επικράτησαν 2-0 σετ του 2ου Γκέλ Ορεστιάδας. Στο ποδόσφαιρο και στα αγόρια την πρώτη θέση στον Εύρο κατέκτησε το 2ο Επαγγελματικό Λύκειο Αλεξανδρούπολης. Το 2ο ΕΠΑΛ στον τελικό του νομού που διεξήχθη στο στάδιο Φώτης Κοσμάς επικράτησε 2-0 του 1ου Γκέλ Ορεστιάδας με γκολ των Φωτακίδη και Τηλέγραφου. Το σχολείο από την Αλεξανδρούπολη κατέκτησε το πρωτάθλημα στον Εύρο αίτητο και συγκεκριμένα έχοντας μόνο νίκες. Πριν τον τελικό επικράτησε 6-0 του Γκέλ Σουφλίου, 3-0 του 4ου Γκέλ Αλεξανδρούπολης και 1-0 του 1ου ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης. Στην επόμενη φάση το 2ο ΕΠΑΛ θα αντιμετωπίσει σχολείο από την Κομωτινή. Στα κορίτσια και στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου την πρωτιά κατέκτησε το 3ο Γενικό Λύκειο Αλεξανδρούπολης επικρατώντας 5-1 του Γκέλ Σουφλίου. Στο μπάσκετ τώρα πρωταθλητές στα αγόρια αναδείχθηκαν οι μαθητές του 4ου Γενικού Λυκείου Αλεξανδρούπολης επικρατώντας τον τελικό του νομού του 1ου Γκέλ Ορεστιάδας με 51-43. Τέλος στο χάντμπολ οι μαθητές του 2ου Επαγγελματικού Λυκείου Αλεξανδρούπολης αναδείχθηκαν πρωταθλητές σε Εύρω επικρατώντας 24-15 του 2ου Γκέλ Αλεξανδρούπολης. Μάλιστα, τα παιδιά του 2ου ΕΠΑΛ πήραν και τον τίτλο του πρωταθλητή Θράκης, αφού η Ροδόπη και η Ξάνθη δεν ανέδειξαν πρωταθλήτρια ομάδα. Οι ομάδες που αναδείχθηκαν πρωταθλήτριες Εύρου θα εκπροσωπήσουν τον νομό στο Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, περνούμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε στη Δέλτα τηλεόραση. Αμέσως τώρα ακολουθεί η εκπομπή Εξελίξεις Live με το Σάκη Σταυρίδη. Να έχετε ένα καλό βράδυ.